Okay, καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι. Τώρα είμαι πάλι εδώ στη Βιέννη και είναι λίγη ώρα αφού έχω τελειώσει το βίντεο σχετικά με τη διατροφή. Αυτό που έχω παρατηρήσει, θέλω να κάνω αυτό το γρήγορο βίντεο, το οποίο θα βγει 5-6 λεπτά, δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά πιστεύω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το κοινωνικό άγχος, με την κοινωνική πίεση. Όση ώρα εγώ έκανα το βίντεο πριν, υπήρχαν άτομα τα οποία με κοιτούσαν, τώρα υπάρχουν άτομα τα οποία με κοιτάνε. Εδώ πέρα, επειδή έχω μια κάμερα, μιλάω στην κάμερα σαν τρελός, μιλάω μόνος μου, έχω ακουστικό, είμαι ένας μουσάτος, είμαι σαν τσιχαντιστής αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος με κοιτάει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος περνάει από δίπλα και λέει τι λέει αυτός, σε ποια γλώσσα μιλάει. Αλλά they don't give a fuck. Πραγματικά. Δηλαδή δεν θα παίξει καν ίντρο σε αυτό το βίντεο. Θέλω να κάνω αυτό το γρήγορο βίντεο για να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται για αυτό που εσύ. Δεν νοιάζεται τόσο πολύ όσο εσύ πιστεύεις. Okay, δηλαδή. Και τώρα με κοιτάει ο κόσμος. Και οι πιθανότητες του να με ξαναδούν πρώτον είναι ελάχιστες έως μηδενικές. Εκτός αν γράψουν πλήρες στο YouTube, εκτός αν είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει subscribe στο κανάλι κτλ. Αλλά δεν πρέπει να παίρνεις τον εαυτό σου τόσο σοβαρά. Δηλαδή. Και με κοιτάει ο κόσμος και είμαι ένας τρελός ο οποίος κυκλοφορεί με την κάμερα αυτή τη στιγμή και τραβάει βίντεο. Μιλάει στα ελληνικά, σε μια αυστριακή πόλη, μέσα στη Βιέννη. Για ποιο λόγο να με ενδιαφέρει το τι θα πει η κυρία που περνάει αυτή τη στιγμή από δίπλα μου και με βλέπει να μιλάω στην κάμερα και να προσπαθώ να δώσω value εδώ πέρα. Αυτά τα πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσει το μυαλό σου είναι δύο. Ένα είναι ότι δεν είσαι σημαντικός. Δεν είσαι καθόλου σημαντικός. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Όλοι είμαστε μια κουκίδα σε αυτόν τον πλανήτη και είμαστε ένα τίποτα. Δηλαδή, ο πλανήτης έχει 7 δις άτομα. 7 δις άτομα. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας από εμάς να είναι σημαντικός. Είμαστε μια κουκίδα σε αυτόν τον πλανήτη. Προσφέρουμε κάποια πράγματα, δίνουμε καλά vibes, δίνουμε value στον κόσμο κτλ. Okay. Είμαστε πάλι ένας από όλους αυτούς. Δεν είμαστε και τίποτα τόσο σημαντικό. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσεις είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Δηλαδή, κάνω αυτό το βίντεο τώρα, με κοιτάνε άτομα κτλ. Τώρα θα κάνω ένα challenge το οποίο θέλω να κάνω για να δείξω ότι ναι, ok, δεν με ενδιαφέρει. Get out of your comfort zone. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις. Αλλά θα κάνω ένα challenge το οποίο θα δεις στο τέλος αυτού του βίντεο και θα καταλάβεις ότι δεν έχει κανένα νόημα. Το βρήκα το βοηθό μου μόλις γι' αυτό σταμάτησα. Δεν έχει κανένα νόημα. Το τι κάνεις. Κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Πρέπει να βγαίνεις συνέχεια από το comfort zone. Πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία σε κάνουν χαρούμενο. Πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία πιστεύεις εσύ ότι είναι σημαντικά. Εμένα με κάνει χαρούμενο αυτή τη στιγμή να βγάζω αυτό το βίντεο και να λέω να δίνω value εδώ πέρα. Αυτό με κάνει χαρούμενο. Και το θεωρώ σημαντικό. Να δώσω value και να σου δώσω να καταλάβεις ότι δεν έχει καμία σημασία το τι κάνεις μπροστά στον κόσμο. Το τι θα πει ο κόσμος για εσένα. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. Πρέπει να σε ενδιαφέρει να κάνεις πράγματα τα οποία θα κάνουν εσένα χαρούμενο. Πρέπει να σε ενδιαφέρει να κάνεις πράγματα τα οποία θεωρείς σημαντικά και σου αρέσουν να τα κάνεις. Αυτά γενικότερα. Σκέψου ότι δεν είσαι και κάποιος σημαντικός. Δεν θα ασχολείται όλος ο κόσμος μαζί σου. Δηλαδή τώρα έχω σταματήσει. Μια κυρία εδώ πέρα με κοιτάει. Δύο άλλες κυρίες δεν με κοιτάνε καν. Δεν τους νοιάζει καν ότι υπάρχω. Δεν ξέρουν καν την ύπαρξή μου. Αύριο θα με έχουν ξεχάσει. Και δεν θα τους ενδιαφέρει καν ότι κάποιος υπήρχε στο κέντρο της Βιέννης με μια κάμερα. Εκεί. Και δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Αν σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις και δεν σε κρατάει motivated αυτό το πράγμα, το α, εγώ σε 20 χρόνια, 30 χρόνια μπορεί να πεθάνω. Το τι θέλω να είμαι μέχρι να πεθάνω είναι up to me. Εγώ το αποφασίζω. Θέλω να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να πετύχω αυτά τα πράγματα. Αν το ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις δεν σε κρατάει motivated να κάνεις αυτό που στάρεις, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σε κρατάει. Εμένα δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο με κρατάει πιο motivated από αυτό. Ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω. Οπότε πρέπει να κάνω τα πράγματα που γουστάρω, να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι για μένα και να συνεχίσω να κάνω το κομμάτι μου no matter what. Αυτά, πάμε να δούμε το challenge. Λοιπόν, και τώρα θα ξαπλώσω στο πάτωμα για πόσο, ένα ή μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα ξαπλώσω στο πάτωμα για ένα λεπτό. Για να δείτε ότι ο κόσμος θα γυρίσει γύρω-γύρω και θα κοιτάει. Okay. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Βγαίνω από το comfort zone, κάνω κάτι το οποίο θα με βγάλει από το comfort zone και είναι κάτι όπως είπα και πριν, αύριο δεν θα το θυμούνται καν.
Οπότε θα ξαπλώσω στο πάτωμα για ένα λεπτό και δείτε τις αντιδράσεις του κόσμου. Θα με κοιτάνε, αλλά δεν θα πάθει και τίποτα, δεν θα πεθάνω. Τράβα και τις αντιδράσεις του κόσμου. Τα αρχίδια τους δεν έχουν κοινωνικό άγχος αυτοί. Για και πας. Βλέπεις ο κόσμος παίζει. Πρέπει να πέρασε ένα λεπτό. Πέρασε ένα σκοτώ. Μπορεί. Ποιο ήταν το χειρότερο πράγμα που έγινε, ποιο ήταν το χειρότερο πράγμα που συνέβη εδώ πέρα. Μία κυρία που πέρασε από πάνω και έκανε χαχα και πέρασε από πάνω. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα το οποίο έγινε. Δεν ήρθε κανένας να με πατήσει, δεν με πάτησε κανείς και δεν με έδειξε κανείς και δεν με κορόδεψε. Όλοι απλά κοιτούσαν περίεργο. Τι γίνεται εδώ πέρα, πέρασε ένας κύριος που μου λέει Are you okay? Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που έγινε. Μια κυρία που έκανε χαχά και πέρασε από πάνω. Αυτά. GG.